Θα συνομιλήσουμε τώρα, κυρίε και κύριοι, όπω προαναγγείλαμε, με το Γενικό Γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Καλώς ορίσατε, Γραμματέα. Καλώ σα βρήκα. Θα, θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα ε, που με το που σα ανήγγειλα μου έστειλε φίλο τηλεθεατή. Μου λέει: Ρώτησε το γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματο, αφού είναι κόντρα στο Ιερατείο των Βρυξελών, όπως λέει, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ζητάει να ενισχυθεί το ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο, για να διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι συνηθισμένο ερώτημα και κυρίως σε νέους ανθρώπους το, ναι. ε, το βρίσκω αυτό πάρα πολύ συχνά. Ε, βέβαια, κύριε Χατζηνικολάου και οι τηλεθεατές μας ξέρουν και το ζούνε. Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη των λαών είναι άλλο πράγμα... Θέλει άλλη δομή, θέλει άλλο κοινωνικό σύστημα, θέλει άλλο πολιτικό σύστημα, συνολικά θέλει άλλες κυβερνήσεις και εντελώς διαφορετική οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας. Άρα λοιπόν, σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση που μας έβαλαν πριν πάρα πολλά χρόνια και παρότι το ΚΚΕ προειδοποιούσε τότε και άλλες πολιτικές δυνάμεις και όλα αυτά τα χρόνια δουλεύοντας και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, με εκπροσώπους μας, με ευρωβουλευτές, αποκαλύψαμε πάρα πολύ έγκαιρα αντιδραστικές κατευθύνσεις. Προειδοποιήσαμε τον ελληνικό λαό, προειδοποιήσαμε τις κυβερνήσεις. Δεν εισακουστήκαμε και βεβαίως πολλές φορές την πλήρωσε, μάλλον όλες τις φορές τελικά, Ζημιωμένο ήταν ο ελληνικό λαό, την πλήρωσε ο λαό μα και για τα εργοστάσια, και τις επενδύσεις και τα κεφάλαια με την ελευθερία κίνηση κεφαλαίων που πήγαν σε άλλες χώρες γιατί εκεί οι βιομήχανοι έβρισκαν μικρότερα μεροκάματα, χειρότερες εργασιακές σχέσεις. Και με την αγροτική παραγωγή που συγκεντρώθηκε σε λίγους σε λίγου καπιταλιστέ αγρότε και ξεκληρίστηκε η μικρομεσαία αγροτιά ουσιαστικά στην πατρίδα μα. Και με το ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν γεμίσει από προϊόντα που θα μπορούσαμε και μπορούσαμε και τα είχαμε, τα παράγαμε στην Ελλάδα πριν την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια σειρά τέτοια Επομένως, ζητήματα η στρατιωτικοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για πίσω. παράδειγμα, είναι αυτή που έχει κλείσει τα σύνορά τη και έχουν εγκλωβιστεί τώρα εδώ χιλιάδε πρόσφυγε στην πατρίδα μα, στα νησιά μα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα και για του ίδιου αυτού, του συνανθρώπου μα, αλλά και για του κατοίκου των νησιών μα κλπ. Γραμματέα, κοιτάζοντα προ τα πίσω, μου λέτε λοιπόν, νιώθουμε δικαιωμένοι, σαν κουκουέ για την κριτική που κάναμε και για όσα είχαμε πει. Κοιτάζοντας μπροστά, γιατί ξέρω ότι το Κουκέ, ακόμα και αν διαφωνεί κανείς μαζί του, αξίζει να παρακολουθεί με προσοχή την ανάλυση του και τις επεξεργασίες του για το μέλλον και ειδικά σε τέτοια στρατηγικά θέματα. Κοιτάζοντας μπροστά, βλέπετε μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή πιστεύετε ότι πάμε στη διάλυσή της και σας ρωτώ, ναι. γιατί είμαστε και σε μια φάση που εμφανίζονται, για παράδειγμα, ο Σαλβίνη στην Ιταλία να είναι πρώτο κόμμα, η Λεπέν mm. στη Γαλλία στις δημοσκοπήσεις να είναι πρώτο κόμμα, η, στην Αυστρία η ακροδεξιά να κυριαρχεί, mm. στην Ισπανία για πρώτη φορά επανεμφανίζεται κόμμα ε, που είναι φιλικό προς το καθεστώς Φράγκο και ε, με διψήφια ποσοστά. Πώς την βλέπετε αυτή την Ευρώπη, ποια είναι η επόμενη μέρα. Είμαστε υπεμπισμένοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα χειρότερη θα γίνεται, αύριο χειρότερη θα γίνεται, καλύτερη δεν γίνεται. Δεν μπορεί να εξοραιστεί, δεν μπορεί να βελτιωθεί. Είναι και από γεννησιμιούς της αυτό που είπα πριν ε, ενάντια στους λαούς, ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα και βεβαίως σήμερα με τις πολιτικές αυτές και με αυτές που αναφέρατε από τον συσχετισμό δύναμης που υπάρχει σήμερα στις κυβερνήσεις, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να αλλάξει ριζικά αλλά σε προοδευτική, σε ριζοσπαστική κατεύθυνση, σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Και βεβαίως όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα υλοποίησαν αυτές τις πολιτικές. Υπάρχουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυνάμεις που συγκρούονται. Υπάρχουν για παράδειγμα τμήμα του κεφαλαίου και τμήμα πολιτικών δυνάμεων, ισχυρό ακόμη, το οποίο μιλάει για μεγαλύτερη ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά σε αντιδραστική κατεύθυνση, ενάντια πάλι στα λαϊκά συμφέροντα και υπάρχει και ένα τμήμα το οποίο είναι ε, της άποψης ότι πρέπει να διαλυθεί στην αρχή να χαλαρώσει. Υπάρχουν δηλαδή αποσχιστικές στάσεις, το είδαμε με το Brexit στη Βρετανία, αλλά και αλλού σε άλλες περιοχές. Και οι δύο αυτε, αυτές οι απόψεις, είτε αυτή που μιλάει για μεγαλύτερη εμβάθυνση της ενοποίησης, είτε αυτή που μιλάει για, για διάλυση ή να ατονίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να μείνει μόνο ένα σκληρό πυρήνα στην αρχή και ίσως και μετά σε συνέχεια, έχει δηλαδή φυγόκεντρες τάσεις, είναι αντιδραστικές. Το ζήτημα είναι να φτιάξουμε και να οικοδομήσουμε την Ευρώπη των λαών, την Ευρώπη της δημοκρατίας και του σοσιαλισμού. Τώρα, αυτό είναι το δικό μας όραμα και το δικό μας σχέδιο πάλι. Και αυτό μπορεί να γίνει. Γιατί ισότιμες σχέσεις μπορεί να υπάρξουν στην Ευρώπη με άλλες κυβερνήσεις αλλά με άλλο συσχετισμό δύναμη. Τώρα για να έρθω στα καθημάς, στην εσωτερική πολιτική μάχη. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι αυτή η πόλωση του τελευταίου διαστήματος ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να συμπιέσει, να δυσκολέψει τα πράγματα για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και ρωτώ και από την άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να προσκαλεί τους πολίτες σε ένα προοδευτικό εντός εισαγωγικών μέτωπο για να αντιμετωπιστεί η ακροδεξιά, αλλά και παράλληλα με μια πολιτική παροχών, απευθύνεται στα λαϊκά στρώματα λέγοντας ότι γυρίζουμε σελίδα από το μνημόνιο και τώρα θα σας στηρίξουμε. Η πόλωση είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο προεκλογικά. Το έχουμε συνηθίσει, το έχουμε δει πάρα πολλέ φορέ στο παρελθόν, το βλέπουμε και σήμερα να επαναλαμβάνεται δυστυχώ. Όμω πλέον υπάρχει τεράστια πείρα. Δηλαδή αυτή η πόλωση οδηγεί συνήθω, οδηγούσε στο παρελθόν, και αυτό επιδιώκουν τα, τα δύο βασικά κόμματα τη ελληνική κοινωνία που παλεύουν για την κυβερνητική εξουσία αύριο, ε, θέλουν να περάσουν στον κόσμο το μήνυμα ότι υπάρχει κάποιο μικρότερο κακό. Και άρα επιλέξτε εμένα που με το μικρότερο κακό ενάντια σε αυτόν που είναι ο χειρότερος. Αυτή είναι η όλη λογική και έχουμε ένα λάξ. Πότε τη Νέα Δημοκρατία, παλιότερα πότε το Πασόκ. Είτε μαζί είτε χώρια κλπ. Ο ένα στην αντιπολίτευση, ο άλλο στην κυβέρνηση. Τώρα αυτή τη θέση του Πασόκ την έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι νέο Πασόκ, και... λέτε, ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα έχει πάρει τη θέση του Πασόκ. Τα βασικά του στελέχη, όλο ο πυρήνα του, του ΣΥΡΙΖΑ είναι το Πασόκ. Και μάλιστα το βαθύ, το βρώμικο, το διεφθαρμένο Πασόκ, όπω επανειλημμένα έχουμε πει και στα στελέχη του και από τα μέλη ε, αυτά που απαρτίζουν σήμερα και έχουν στελεχώσει. Το ΣΥΡΙΖΑ και όλο αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα που είχε 3%, δηλαδή οι αναφορέ του στην αριστερά ήταν του 3% και 4%. Και δυστυχώ επιβεβαιώθηκε από την ίδια την πρακτική του. Και το πρόγραμμά του, αλλά και την πρακτική αυτά τα τέσσερα και πλέον χρόνια, τώρα που κυβερνά. Έχει πάρει τη θέση τη Σοσιαλδημοκρατία, του παλιού Πασόκ και βεβαίω οδεύει στα ίδια χνάρια. Δηλαδή δημιουργούνται και συνθήκε, προποθέσει αύριο και να συγκυβερνήσει και με τη Νέα Δημοκρατία. Η ολόκληρη ένα τμήμα τη. Ότι μπορεί ε, βεβαίως, να δούμε και το μεγάλο συνέσφο. ήδη δημιουργούν τι προποθέσει αυτέ. Να Η δούμε συγκυβε... το μεγάλο συνέσφο. Βεβαίω, όπω είδαμε στη Γερμανία, Γερμανία. ή, ή όπω έγινε εδώ πριν λίγα χρόνια χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Και τότε το Πασόκ, όταν το λέγαμε και προειδοποιούσαμε στη Βουλή ότι θα συμβεί αυτό αργά ή γρήγορα, έλεγε Μα τι είναι αυτά που λέτε, παίζετε το παιχνίδι τη δεξιά. Τα ίδια που λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Αυτό θα γίνει. Αύριο θα δούμε και αυτό. Και ήδη οι διαργασίε γίνονται από το 2015. Άλλωστε το έχουν πει και στελέχη τη Νέα Δημοκρατία. Οι συζητήσει που ήταν και οι προτάσει ενό τμήματο, βέβαια, όχι όλη τη Νέα Δημοκρατία, που θέλει αυτή τη συνεργασία και βεβαίω ενό τμήματο του ΣΥΡΙΖΑ. Και μέσα εκεί βεβαίω είναι όλα αυτά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και πάρα πολλά στελέχη που προέρχονται από το χώρο τη δεξιά. Η κυρία Κουντουρά τι είναι, η κυρία Παπακώστα τι είναι, άλλοι τι είναι ή αυτά που είδαμε και πριν στο Δελτίο Ειδήσεω, ή είδα κάποιον που προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, που επίση βλέπει λέμε. τον εαυτό του στην Προοδευτική Συμμαχία. Η Προοδευτική Συμμαχία που τη φτιάχνει προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ για να τη συνεχίσει και μετά, είναι μια νέα κοροϊδία, μια νέα απάτη. Μια μεγάλη αυταπάτη θα είναι για τον ελληνικό λαό, ιδιαίτερα για τους προοδευτικούς αριστερούς ανθρώπους, αν πιστέψουν για μια ακόμα φορά αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας, αυτά που λέει η κυβέρνηση, η ε, η τρίτη ηγεσία τρίτη του σύνταξη, οι παροχές του τελευταίου διαστήματος θα επηρεάσουν κατά τη γνώμη σας το εκλογικό αποτέλεσμα και σε τι βαθμό. Νομίζω ότι ο κόσμος πλέον έχει καταλήξει σε ορισμένα πράγματα. Έχει δει τέτοιε παροχέ από όλε τι κυβερνήσει προεκλογικά. Περιμένει άλλωστε προεκλογικά κάτι να δοθεί. Και μάλιστα λέει, μα λέει, το συναντάμε και μα το λέει, και εμεί του λέμε: Καλά, θα κάνετε να πάρετε οτιδήποτε. Και μάλιστα, σαν αστείο, έχει γίνει ανέκδοτο πλέον. Λέει: Μακάρι να γινόταν και πιο συχνά εκλογέ για να παίρναμε και κάτι. Το πρόβλημα όμω δεν είναι αυτό αλλά είναι η κοροϊδία. Κοιτάξτε να δείτε, όταν μιλάει για 13η σύνταξη, λε και αυτό είναι 13η σύνταξη. Τώρα, ένα επίδομα είναι που θα δίνεται μια φορά το χρόνο. Και είναι κυμαίνεται από 300 μέχρι 500 ευρώ το πολύ. Αυτό είναι το, το, επίδομο που θα παίρνει το χρόνο. Και ήδη του έχει κόψει τρει συντάξει, που μιλάμε για πάνω από 1500 ευρώ τουλάχιστον και για κάποιες κατηγορίες συνταξιούχων, του έχει κόψει και του καταργεί εντελώ τώρα το ΕΚΑΣ, που μιλάμε για το χρόνο τουλάχιστον για 2.500-3.000, τουλάχιστον το λιγότερο εισόδημα που έμπαινε στην τσέπη των συνταξιούχων και του δίνει τώρα 300 ή 400 ευρώ, ανάλογα σε τι κατηγορία είναι, με τα αρετηρία, τα υπόγεια που έβαλε του συνταξιούχου πάλι με το 150 και λοιπά 30% που θα παίρνουν για να γίνει αυτή η κοροϊδία. Δεν λέμε να μην τα πάρει και εμείς δεν αναντιονόμαστε αυτά, δεν αναντιωθήκαμε ακόμα και όταν ψηφίζουμε υπέρ ή ψηφίζουμε παρόν, όπως ψηφίσαμε τώρα. Αυτ, ας πούμε το παρόν δεν είναι εναντίωση στο μέτρο, αλλά του λες ότι κύριε μου γιατί δεν κάνεις αυτό που σου προτείνω, δηλαδή να δώσεις 13η σύνταξη κανονικά, ολόκληρο μισθό για όλους, χωρίς να διαχωρίζει τους εργαζόμενου και τους συνταξιούχου, γιατί τώρα εδώ που τα φέρατε, λέμε... Φέρατε, ένα, ένας άνθρωπος, φέρατε και σχέδιο νόμου ένα, ένα, στη βέβαια. Βέβαια, έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου, τροπολογίες νόμο, και πάνω και τροπολογίες. στο νόμο που έφερε η κυβέρνηση και το αρνήθηκε η κυβερνητική πλειοψηφία. Μα ένα συνταξιούχο τώρα που παίρνει 900 ευρώ σύνταξη ή που παίρνει 1000, εγώ σα λέω και 1050, και με αυτή τη σύνταξη ζει ο άλλο ο άνθρωπο εκτό από τον εαυτό του και τη γυναίκα τη συνταξιούχα, τη γυναίκα του και το γιο του και την κόρη του και πιθανόν τα εγγόνια του, τα παιδιά του δηλαδή, γιατί. Εδώ έχουμε μαζικό τέτοιο φαινόμενο σε οικογένειες στην πατρίδα μας σήμερα. Κλείνω. Ναι. Μπορεί το αποτέλεσμα της Κυριακής να φέρει πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας, να φέρει εθνικές κάλπες νωρίτερα. Δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω. Δηλαδή οι κάλπες ή θα γίνουν τον Ιούνιο, αυτό θα το ξέρουμε με σιγουριά το βράδυ, το βράδυ αυτής της Κυριακής. Κυριακής, άντε Δευτέρα πρωί. Και ε, το αργότερο βέβαια, έτσι κι αλλιώς συνταγματικά, είναι μέχρι τον Οκτώβριο που θα γίνουν. Άρα μέσα σε λίγου μήνες θα γίνουν. Αλλά δεν αποκλείω να γίνουν και τον Ιούνιο. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Κουτσούπα. Και εγώ σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. πολύ. Και την Τετάρτη έχουμε την κεντρική μας προεκλογική συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Τι ώρα? Είναι 8 η ώρα το βράδυ. 8, το βράδυ. 8 το βράδυ. Καλά κάνετε και μου το λέτε για να συνδεθούμε και από το Δελτίο να πάρουμε γεύση. Θα μιλήσει γεύση εκεί και ο Γιάννης ο Πρωτούλης από εκτός από σας. μένα. Θα μιλήσει και ο Νίκο ο Σοφιανό, θα μιλήσει σε μήνα η διγενή υποψήφια ευρωβουλευτή. Θα χαιρετήσουν δηλαδή, θα χαιρετήσει ο γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματο Ιταλία. Μάλιστα. Σε ανταπόδοση τη επίσκεψη που είχα εγώ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε. πολύ. Ευχαριστώ.